μαζί μας τον Νικόλαο Καθόλου, γεννημένος το 1931, από το χωριό Μυρσίνη κοντά στον Πύργο, ναι, με γονείς Παναγιώτη και Βαρβάρα, είχες τρεις αδερφές, ένα αδερφό. Ναι. Κύριε Νίκο, πώς χαρακτηρίζεις τα παιδικά σου χρόνια, πώς τα χαρακτηρίζεις, ήταν δύσκολα αυτά τα χρόνια, ναι, πώς τα θυμάσαι? Όχι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, μεγάλο να ξέρεις, ας πούμε, νομπέτ, πώς το λένε. Ο Παναγιώτης ήταν αγρότης, είχε κτήματα. Ο πατέρα μου. Ναι. Ναι, αγρότης. Τι παραγωγή είχατε εσείς, τι παραγωγή είχατε? Βάλαμε πεπόνια, καρπούζα, τέτοια. Mm. Εσύ, ας πούμε, ήταν απέτηση να βοηθάς τον πατέρα σου στα κτήματα? Ναι, βέβαια. Και εσύ βοηθούσες, ε? Ναι, βέβαια, βοηθούσα. Ήμουν τότε 18-19 χρονών. Ακόμα, από παιδί όμως, από παιδί, ε. Ναι. Χιόνια, βροχές, ζέστες. Όλα ανακατεμένα. Και πες μου, η αγροτική ζωή τι είναι, από πρωί, στα κτήματα, πώς τα θυμάσαι, η ζωή του αγρότη, τι ήτανε? Το πατέρα μου, στην εξοχή είπα, γέραμε στα φύλλα, αμπέλα, τέτοια, σκάβαμε, σκαλίζαμε, τότε ήμουν. Είσαι παιδί όμως της κατοχής, κύριε Νίκο. Ναι. Θυμάσαι τους Γερμανούς, περάσανε από τη Μερσίνη το χωριό σου? Ποιοι? Οι Γερμανοί. Ναι, πέρασαν. Περάσανε. Ναι, πέρασαν. Εσύ σαν παιδί πώς τους θυμάσαι, ήτανε, τους φοβόσουν? Όχι, δεν φοβόμουν, όσο να είναι, ήτανε, ήμουν πιτσιρικάς τότε. Δεν είχα ταξίδι να κάνω και ξέρω εγώ να με φοβορίζουν γιατί μεγάλο να ξέρεις. Πες μου, όταν ήσουν 17-18 χρονών, τι ήθελες από τη ζωή, τι ζητούσες? Κοιτούσα πράγματα κανένα γκόμενα. Είχες όνειρα, ας πούμε, να κάνεις τέχνη, να μάθεις τέχνη, να πας... Τέχνη. Για τέχνη δεν ήθελα να μάθω γιατί ήμουν στην αγροτιά. Mm. Είχα άλογο, κάρα, τέτοια πράγματα, ζευγάρια. Mm. Κάναμε, φοβάραμε μποστάνια με τον πατέρα μου. Ναι. Mm. Πήγαινα Αθήνα. Α, μέχρι την Αθήνα πήγαινατε? Ναι, κάρο, με το, λέω, φορτηγά αυτοκίνητα. Μεταλλίκες, μεταλλίκες φορτηγά. Mm. Πήγες στρατιωτικό που έκανες φαντάρο στην Ελλάδα. Ναι, έκανα, ναι. Δύο χρόνια. Πεζικό? Όχι, στις διαβιβάσεις. Και πού σε στείλανε, πού πήγες? Έμεινα εκεί, μόνιμος. Μόνιμος στο Χαϊδάρι. Ναι, μόνιμος εκεί? Ναι, ναι. Στο Χαϊδάρι? Ναι, εκπαίδευα άλλους. Ναι. Λένε ότι ο στρατός είναι σχολή. Ναι, ναι. Από ποια άποψη? Είναι προς τα πρώτα... Εκεί πέρα δεν έχεις ούτε πατέρα ούτε τίποτα και αφοσιώνεσαι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την τάξη να μου. Και εκεί σταματάς αυτά που ήξερες πρώτα από το γονείς και τέλος. Εκεί που είσαι στο Χαϊδάρι όμως, τι διαφορά ήταν από τη Μερσίνη να ξέρεις εσύ για παράδειγμα την πόλη Αθήνα? Άλλο να είσαι στο χωριό, άλλο να είσαι στην πόλη. Πώς σου φάνηκε η Αθήνα τότε? Τότε η Αθήνα λέγαμε, δεν παγιάνε εύκολα στην Αθήνα. Mm. Και σαν πας στην Αθήνα ήσουν σαν να πήγες κάπου. Εσύ σου άρεσε η Αθήνα τότε? Ναι, μου άρεσε. Mm. Από ποια άποψη? Μου άρεσε γιατί πάγαινα, ας πούμε, ήμουν νέος χρονών, ξέρεις, ας πούμε. Παιδιά, ξέρεις. Γυναίκες. Όταν τελείωσε το στρατιωτικό, επέστρεψες πάλι στο χωριό? Ναι, στο χωριό. Νομίζω το τέλη της δεκαετίας του 50 παντρεύεσαι την Τίνα. Μείνατε ακόμα στη Μερσίνη? Τι? Μείνατε ακόμα στη Μερσίνη με την Τίνα όταν παντρεύτηκες ή πήγατε σε άλλο χωριό στην πόλη? Όχι, όχι, στο χωριό. Η κυρία Τίνα ήταν από το χωριό σου? Ναι, από το χωριό. Εντάξει. Πόσα παιδιά κάνατε? Δύο. Δύο. Άλλαξε η ζωή σας? Άλλαξε η ζωή σας με τα παιδιά? Ναι, βέβαια. Ναι. Εσύ περνάς, ας πούμε, όλη τη δεκαετία του 60 στη Μυρσίνη. Πώς σου ήρθε η ιδέα να έρθεις στην Αυστραλία? Πώς σου ήρθε η ιδέα να έρθεις στην Αυστραλία? Τότε φεύγανε, ξέρεις, ας πούμε, μετανάστες.
Ναι, δεν είχαμε και περιουσίες. Είχα κάτι χωράφια. Θα φύγω, του λέω, το πατέρα μου. Το είπες, ναι. Ο πατέρας πώς σου πω, πώς αντέδρασε. Ήθελε να φύγω, ο πατέρα μου ήθελε να κάνω ζευγάρια, να έχω τα άλογα και τα άλλα. Ήταν μεγάλη η απόφαση να φύγεις όμως, κύριε Νίκο, από την Ελλάδα ήταν μεγάλη απόφαση. Γιατί εσύ δεν έφυγες μόνος σου, είχες οικογένεια, ναι. Είχες παιδιά, είχες γυναίκα, ας πούμε. Ήταν δύσκολο να φύγεις από την Ελλάδα? Όχι, δεν ήταν δύσκολο. Γιατί πάντα είσαι πέρα εκεί και σου κάνουν και τα εισιτήρια. Ήρθες με πλοίο? Ναι, με πλοίο. Τι θυμάσαι από το πλοίο, με ποιο πλοίο ήρθες? Δεν θυμάμαι ποιος. Το πατρίς. Και πες μου, τι θυμάσαι από το ταξίδι, περάσατε καλά? Πού? Στο ταξίδι σου. Ναι, ωραία, ωραία. Και τι ιδέα έχεις για την Αυστραλία, είχες καμιά ιδέα για την Αυστραλία? Όχι, είχα ιδέα. Δεν είχες ιδέα? Δεν είχα ιδέα. Μετά σιγά σιγά είχα κάτι φίλους εκεί, μου γράφανε, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί. Έλα, λέει, είναι τσάμπα, ξέρεις, δουλειές υπάρχουν. Ελεύθερος είχε μου κι εγώ. Έφυγα. Νομίζω όταν ήρθες στο Σίδνεϊ, κύριε Νίκο, εγκαταστήκατε στο Bexley, η πρώτη σου δουλειά ήταν στους Marshall's Batteries, στις μπαταρίες του αυτοκίνητου. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ήταν το εργοστάσιο στο Canterbury, δεν ήταν? Ναι, ναι. Τότε υπήρχαν πολλές δουλειές? Υπήρχαν, ναι. Υπήρχαν δουλειές. Και πες μου κάτι, κύριε Νίκο, με τη γλώσσα πώς τη βρήκες? Είχε Έλληνες πολλούς μέσα. Α, είχε Έλληνες στο εργοστάσιο. Ναι, ναι. Και έτσι μπορούσες να μιλήσεις. Ναι, ναι. Αλλά στην κοινωνία, έξω στην κοινωνία, πώς... Στην κοινωνία δεν είχα και τόσο επαφές με μετανάστες και τέτοια. Γιατί είχε και πολύ ελληνισμό εδώ. Γι' αυτό. Άρα οι παρέες σου ήταν με Έλληνες. Ναι, ναι. Και με την οικογένεια. Ναι. Πες μου, όταν ήρθατε εδώ στο Σίδνεϊ, κοινωνικά, πηγαίνατε σε χορούς, πηγαίνατε σε... Ναι, ναι, ναι. Είχε τότε πιο καλά από τώρα. Ήσασταν και πιο νέοι. Ναι, πιο νέοι. Πάγια με τη γυναίκα εκεί, τα παιδιά, τα είχα μικρά τότε. Η κυρία Ντίνα, ήρθατε εδώ στην άλλη άκρη του κόσμου, με την κυρία Ντίνα. Κύριε Νίκο, πώς δώσατε την παράδοση στα παιδιά σας, την ελληνική παράδοση στα παιδιά σας? Τους μιλάγατε ελληνικά στο σπίτι? Ναι, ναι. Μόνο ελληνικά? Λίγα. Μόνο ελληνικά. Και τους στείλατε στο ελληνικό σχολείο, πιστεύω. Ναι, ναι. Είχα την οικογένεια, η γυναίκα, η Ελληνίδα, τα παιδιά, αυτά τα δύο που είχα, περνάγαμε καλά. Αγόρασα ένα σπίτι τότε. Ναι. Το σπίτι σας πού εγκαταστατιακέτε? Στο Κάντεμπερι. Α, στο Κάντεμπερι. Και μια ζωή σου ήταν εκεί. Σκέψη. Από δουλειές όμως έμεινες στις μπαταρίες ή πήγες αλλού? Όχι, δούλεψα αρκετά χρόνια στις μπαταρίες. Πόσα? Αρκετά χρόνια δούλεψα. Oh, wow. Ναι. Άρα ήσουν κοντά. Και αγόρασε και σπίτι στο Κάντεμπερι, αλλά ήταν δίπλα. Ναι, δίπλα, κοντά. Ήταν πολύ κοντά. Μπέρμπο και Σκέψη. Κοινωνικά όμως, κύριε Νίκο, σου άρεσε και νομίζω και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Μου άρεσε. Πήγαινες Πανελλήνιο? Πήγε, ναι. Πήγαινες τακτικά? Ναι, γιατί είσαι στην Αθήνα που ήμουν, πάγαινα. Εντάξει, νομίζω ο Παναγιώτης, ο γιος σου, του άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο, ε. Ναι, ναι. Τον πήγαινες εσύ στο ποδόσφαιρο? Ναι, τον πάγαινα. Από μικρό? Ναι, γιατί του άρεσε. Πώς θα πάει μόνο. Και πήγαινες σαν πατέρας, τον πήγαινες εσύ στο παιχνίδι, ε. Ναι, ναι. Από τότε. Από τότε. Ασχολήθηκα πολύ με αυτό. Ναι. Μέχρι να παίξει, ας πούμε, κανονικά. Κανονικά, στην πρώτη ομάδα. Ναι, να γίνει εξυπηρέτητος. Και έφτασε ο Παναγιώτης μέχρι να παίζει και την Αυστραλία. Ορίστε. Έφτασε ο Παναγιώτης να παίζει και την εθνική Αυστραλίας. Πήγες και τότε? Ναι, πώς δεν πάει. πρέπει όμως, κύριε Νίκο, να είσαι πολύ περήφανος όμως. Να φτάσει ο Παναγιώτης μέχρι να παίζει για την Αυστραλία. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Μεγάλη περηφάνεια. Ήταν τότε, είχαμε όνομα. Ναι. Ήταν καλός παίκτης. Ναι. Πότε ήταν πήγες ξανά στην Ελλάδα, επέστρεψες σας? Πού πήγα, 6 φορές. Όταν πήγαινες στην Ελλάδα, πού σου φάνηκε η Ελλάδα? Είχε αλλάξει η Ελλάδα, είχες αλλάξει εσύ? Κοίταξε να δεις, εγώ πάλι στην Ελλάδα, πάλι να σου δω τους γονείς μου, ξέρεις, ας πούμε,
είχα μια αδερφή, γιατί είχα και αδερφές. Πότε από εδώ, πότε από εκεί, πότε μία, πάντα. Πήγα 6 φορές στην Ελλάδα. Είχες αλλάξει, ας πούμε, πες μου κάτι. Υπήρχε ένας πειρασμός να μείνεις στην Ελλάδα? Όχι. 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 Η Αυστραλία ήταν η επιστροφή, ε. Ναι, ναι. Είχα τα χωράφια, είχαμε τι, ζευγάρια, κάρο και τέτοια. Εγώ πήρα τη γυναίκα, πήγαμε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Και νομίζω για χρόνια βοηθούσε, ας πούμε, δούλευες και μέσα στα μαγαζιά, στο εργοστάσιο του Παναγιώτη, ας πούμε. Πατήρα. Ναι, ήτανε στο Elwood, όχι, αρχίστε από το Marrickville, νομίζω. Ναι, πήγατε στο Elwood, μετά στο Canterbury εδώ, στο Belmo. Δούλευες και εκεί, δεν δούλευες? Ναι, ναι. Και βοηθούσες. Βοηθούσες. Εγώ σε θυμάμαι από το Elwood, ε. Αλήθεια. Δεν σε θυμάμαι εγώ, αλήθεια. Όλοι περάσαμε σαν πελάτες από τα μαγαζιά σας. Όλοι περάσατε από τα μαγαζιά σας. Τελευταία ερώτηση, κύριε Νίκο. Εάν σε ρωτούσα, ο κύριε Νίκος είναι Έλληνας, είναι Αυστραλός, είναι Ελληνοαυστραλός, τι θα μου έλεγες, τι είσαι? Έλληνας. Έλληνας. Είναι Αυστραλός, πού είναι Αυστραλός θα γίνω. Αλλά η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα? Ήρθα και μεγάλος. Ναι, ήρθες μεγάλος. Ήρθες με οικογένεια. Όλες οι αναμνήσεις σου είναι στην Ελλάδα. Είναι μεγάλος, δεν μπορώ να αλλάξω, να αλλάξω δηλαδή τροπή, να αλλάξω. Ναι, ναι. Και Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Thank you very much, okay. Να είσαι καλά. Και εγώ χάρηκα.